Παιδιά, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Fingers crossed. Πόσο. Να δούμε, ένα-ένα θα τα λέμε. Θα ξεκινήσουμε από τη χαμηλότερη βαθμολογία, τη χώρα που συγκέντρωσε λιγότερες ψήφους από το ευρωπαϊκό κοινό. Τις Αυστραλίες. Η Αυστραλία, όπως αναφέραμε, πήρε τις λιγότερες ψήφους από το κοινό. Με 18 και Ισπανία. Παιδιά, Ισπανία, πολύ χάρη. Αυστρία, με 21 points, Sweden. Ναι! Ναι, ναι, ναι. Να δεις πολύ. Ναι, ρε, φίλε. Έπρεπε. Εδώ δεν είναι ότι with 59 points, France. Ισπανία. Σοπα, ρε. Εξηγάει η Βουλγαρία. Τι λες, ρε! Λίγο παραπάνω από την Βουλγαρία. Όχι, ρε! Στο στοίχημα. Όχι, να δούμε στο στοίχημα. Πόσο? Αυστρία. Γεια! Η Σερβία. Σόπα ρε τη Σερβία, μπράβο. Γερμανία, Ισραήλ. Oh my god! Σύντομα θα μάθω ποιος θα είναι ο διάβολος των Ελλάδων. Παιδιά, δεν μου αρέσει να μην έχει μεγάλη αγωνία. Θα πει το 10ο νομίζω. Σταμάτσε μου να είναι λίγο. Για να δούμε τη δεκάδα του κοινού. Δεκάδα του κοινού, ναι. Στη δέκατη θέση, τη Λιθουανία με 91 βαθμούς. Η καρδιά μου χτυπά μόνο για σένα. Στην ένατη θέση. Δεν μ' αρέσει. Εστονία! Η Εστονία. Η Εστονία. Με 102. Για την Γερμανία πήγε πολύ καλά. Ναι. Χέσου τώρα. Πραγματικά. Επίσης η Ουκρανία που δεν πήρε σχεδόν τίποτα από την Κρητική Επιτροπή. Και η Δανία. Όχι, όχι, όχι. 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 Άμα κερδίσει την Κύπρος, δεν μπορεί. Τη θέση στην ψηφοφορία του κοινού. Germany! Και στην τέταρτη θέση με 215 βαθμούς. Και πάμε να δούμε κατά ίδια πρόσφαρα που φανεζόμαστε. Όχι μου! Που βλέπεις τα πλάνα που αναφανίζονται. Όχι μου! Βγήκαμε τριάντα παιδιά, το καταλαβαίνετε. Γλυκούλες! Έλα τώρα! Αυτό τώρα! Σπάσεις ανέβρα! Επειδή μπορούμε!